χρονιά φέτος είμαστε όλες και όλοι εδώ να αποτίσουμε φόρο τιμής στους 50.000 Εβραίους συμπολίτες μας που οδηγήθηκαν από το σταθμό αυτό σε στρατόπεδα θανάτου του Auschwitz-Birkenau. Φέτος, για πρώτη φορά, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προκήρυξε διαγωνισμό για την αφίσα της πορείας. Είναι αυτή που βλέπετε μπροστά σας. Απενεμήθησαν 3 βραβεία και 3 έπαινοι στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που μετήχαν στο διαγωνισμό. Τα έργα που διακρίθηκαν εκτίθενται στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στον προθάλαμο της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιπλέον, η φετινή διοργάνωση εμπλουτίστηκε με την ενεργό συμμετοχή της σχολικής κοινότητας, καθώς 7 σχολεία πίσω, μπαίνοντας δεξιά, πήραν μέρος σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Δημιουργούμε και θυμόμαστε τα παιδιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Η έκθεση αυτή θα πάει στο Βοχοπούλιο και θα είναι επισκέψιμη από σχολεία. Καλούμε τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, βουλευτή πρώτης Θεσσαλονίκης, κύριο Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, να διαβάσει το μήνυμα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κυρίου Βούτση. Στις 15 Μαρτίου 1943, εδώ στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, σφυρίζει το πρώτο τρένο του θανάτου για το Auschwitz-Birkenau με 2.800 εβραϊκής καταγωγής συμπατριώτες μας στιβαγμένους σε σφραγισμένα εμπορικά βαγόνια. Οι πύλες της κολάσεως έχουν ανοίξει για τον εβραϊκό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης. 73 χρόνια μετά στεκόμαστε ευλαβικοί προσκυνητές της μνήμης των αδικοχαμένων θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, νιώθοντας να κυκλοφορούν ανάμεσά μας οι σκιές τους. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει τίποτε να χάσει. Αντίθετα, έχει πολλά να κερδίσει, αναγνωρίζοντας το παρελθόν της. Γιατί δεν υπήρξε μόνο αναλογικά με τον πληθυσμό της η πλέον μαρτυρική πόλη της Ευρώπης, αλλά και η πόλη όπου ιδρύθηκε στις 15 Μαΐου 1941 η Ελευθερία, η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση στην κατεχόμενη Ευρώπη. Το ολοκαύτωμα πρέπει να αναδειχθεί ως αδιαπέραστο τείχος απέναντι στην επανάληψη της ανίποτης φρίκης. Μόνο έτσι το σύνθημα «Ποτέ πια» θα πάψει να είναι μια απλή αυχή ή μια συναισθηματική διακήρυξη. I'm very honored to be here today again to participate in the Thessaloniki March of the Living to commemorate and to remember the once thriving Jewish community of this wonderful city. The centuries-long Jewish presence was felt everywhere, the port, the shops, the synagogues, the Jewish centers and libraries. But all this was obliterated by the Nazis, along with the people. More than 50,000 Jewish men, women and children were sent to their deaths from right here in this very spot. Ladies and gentlemen, shalom to all of you. The date is nearly the same date. The weather is perhaps also similar. And the road we just took together is exactly the same road from the city to the old train station. But our march today is very different from the march of the Thessaloniki Jews 73 years ago. There is a sadness in our march, but also a display of solidarity between free people. Ladies and gentlemen, in Tel Aviv Yafo, we too remember the victims of your city who were killed in the Holocaust. And one of the streets in our city bears the name of the Thessaloniki community. In Holocaust Remembrance Day, across the globe, the enlightened world promised year after year, never again. But promises are not enough. The evil that killed 6 million Jews and many others at the Nazi camps is still here and is a threat to the world peace. And the only thing that can guarantee that Auschwitz will never return is a continuing battle against fascism, racism, and hate of people different than us. This is what you do here in Thessaloniki, year after year. And for that,
We are so grateful to you, Saloniki. Thank you very much. Η πόλη της Θεσσαλονίκης τιμά και φέτος τη μνήμη των Εβραίων πολιτών της θυμάτων του ναζισμού. Οι πολίτες της με κάθε βήμα από τη μαρτυρική πλατεία Ελευθερίας μέχρι εδώ, στο χώρο που καταλάμβανε το γκέτο του Βαρόνου Χιρς, επαναλαμβάνουν ένα σιωπηλό αλλά συνάμα ηχηρό ξανά ποτέ. Το 1943, 50.000 Θεσσαλονικείς που είχαν διαπράξει το μέγιστο αδίκημα να έχουν γεννηθεί Εβραίοι, αφού είχαν εξαθλειωθεί, ταπεινωθεί, εξευτελιστεί, ληστευτεί, πλήρωσαν το εισιτήριό τους, φορτώθηκαν μέσα σε βαγόνια για ζώα και αναχώρησαν σε 19 αποστολές από τον τόπο αυτό με την ψευδέστηση ότι θα ζούσαν. Μακριά από την πατρίδα τους, αλλά θα ζούσαν. Ο πρώτος σειρμός ξεκίνησε τα ξημερώματα της 15ης Μαρτίου. Σε αυτόν στριμώχθηκαν βία οι πρώτοι 2.800, γυναίκες και παιδιά στη συντροπική τους πλειοψηφία. Το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη προς το Auschwitz υπό απάνθρωπες συνθήκες διήρκεσε 6 μέρες, όπως αναφέρει ο Χάινς Κούνιο, που μαζί με την οικογένειά του ήταν μέσα στα βαγόνια της πρώτης αποστολής. Είναι εύλογο το ερώτημα. Είναι αρκετό να θυμόμαστε. Η υπόμνηση είναι πάντοτε απαραίτητη, αλλά από μόνη της δεν είναι ποτέ αρκετή. Σε μήνυμά της για την εφετινή Διεθνή ημέρα της μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Ιρίνα Μπόκοβα, τόνιζε μεταξύ άλλων: «Η πρόληψη ξεκινά στα θρανία των σχολείων». Η υποστήριξη των σημερινών εκδηλώσεων από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης τονίζει όσο οτιδήποτε άλλο την ουσία της διατύπωσης αυτής. Γιατί για τη διαρκή καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας πρέπει να έχουμε τη γνώση και να είμαστε έτοιμοι να μην υποπέσουμε στο ίδιο λάθος. Αυτό της αδιαφορίας, της υιοθέτησης μιας τάσης ουδέτερης, μιας και το θέμα δεν αφορά εμάς, δεν μας αγγίζει. Αν το κάνουμε, τότε είναι σαν να προσκαλούμε όλους όσοι είναι διατεθειμένοι να επαναφέρουν τον εφιάλτη με τη συνεργασία, όπως το 1940, ατόμων πρόθυμων και σε αρκετές περιπτώσεις έτοιμων με ιδιαίτερο ζήλο να συνδράμουν στην τελική λύση. Εάν είναι αλήθεια ότι η εκπαίδευση εκτός από γνώσεις αποβλέπει σε τη διδασκαλία ήθους, και αν είναι αλήθεια ότι η ανώτατη εκπαίδευση αποβλέπει σε κριτική γνώση, το Αριστοτέλειο, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας και το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, τα τελευταία χρόνια στέκεται με σεβασμό, συμπαράσταση και προσπάθεια για συνεχή αναζήτηση της αλήθειας και της ιστορικής μνήμης σε σχέση με τους Εβραίους συμπολίτες μας. Το ΑΠΙΘΗ αναγνώρισε επίσημα με δύο μνημεία, ένα εσωτερικό στην αίθουσα τελετών του και ένα εξωτερικό, το γεωγραφικό του μοίρασμα με το πανάρχαιο εβραϊκό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Εδώ και ένα χρόνο προκηρύχθηκε η έδρα εβραϊκών σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή και για ένα εξάμηνο, τώρα που πληρώθηκε η έδρα, διδάσκονται μαθήματα εβραϊκής ιστορίας. Ελπίδα μας είναι οι νέοι και οι νέες μας να αποκτήσουν κριτική σκέψη, δημοκρατικό φρόνημα, ιστορική γνώση και πρέπουσα αυτογνωσία. Ιδιαιτέρως στην ιστορική αυτή στιγμή που η πόλη μας, η Ελλάδα και η Ευρώπη ολόκληρη δοκιμάζεται για τον ανθρωπισμό, τη δημοκρατία και τις καταστατιστικές της αρχές, οφείλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα ήθους, δημοκρατίας και σεβασμού της ετερότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ladies and gentlemen, my fellow Salonikaim, we know you from Israel, the Salonikaim. We honor you very much. I'm standing here in Saloniki and facing and in front of you people that just few minutes ago, half an hour ago, marched from the
monument of the Holocaust here to the point or to the railway station that the entire Jewish community of Saloniki were deported and sent to Auschwitz. And I am full of respect to you that you do it and you march for the living. You march for the remembrance. In about a month from now, I guess 6 weeks from now, we will march again as we do for 27 years from Auschwitz to Birkenau. We will march with about 15,000 people that are coming from all over the world, from 55 countries, including the missions that are coming to the march. There is the Greek mission, the mission that is based on Saloniki people. And we see the continuation and the ties between what happened here to what happened there, between this march and the big march, or the large march, March of the Living. Because we have to remember that if we will not fight those Holocaust deniers, those people that are raising their heads with crazy ideas, and as the other people that spoke here mentioned, all of them, or not all of them, but the attitude that it's coming back again, it can happen again. And we have to make sure that it will not happen again, that the crazy regime, crazy people with ideas to have another final solution will come into power. And we see that it can happen. Ladies and gentlemen, it's not easy to come to those places, especially to visit every year those Holocaust sites in Poland and in other places, but it's our mission and it's a must. We took upon ourselves a commitment. The commitment is remember and do something, not just talk. If there is anything that has to be done, you have to do, of course, peacefully, respectfully, but not to stay aside as bystanders and say, oh, that's terrible, it can happen. No, we have to fight it, we have to do it. And we do it, first of all, if we remember and we march and we have those gatherings and people are coming and they pay all their attention to this idea, because we can't allow ourselves to have something even close to the Holocaust, because it has to be never again. I would like again to thank the people of the Jewish community here and in Athens that are working so hard and so devoutful with a lot of passion in order to have every year a mission coming from Greece. For us, it's very important to have a representative from all over the world and to have such gathering, such events that is a commemoration, but it sends a message. We will not allow that it will happen again. Thank you very much.